Για να σας ακούσουμε, Γιάννη. Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Συντάγματος. Μόλις έφτασε εδώ στην πλατεία Συντάγματος ο υπουργός της Πορτογαλίας. Τον υποδέχεται ο υπουργός επικρατείας, ο κύριος Νίκος Παπάς. Για κατάφερε. Ακούγονται. Κάνε μια προσπάθεια τώρα να ακουστείς. Κάνε μια προσπάθεια γιατί είναι κοντά στην πάτα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι εδώ από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων να αποδίδουν τη μέση των πρωθυπουργών της Πορτογαλίας, από την αεροπορία, από το στρατό και τον ναυτικό. Ο κύριος Κώστας είναι έτοιμος για την κατάθεση του Στεφάνου στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Συνοδεύεται πάντα από τον υπουργό επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπά. Έχει εκφράσει μια επιθυμία ο κύριος Κώστας, δεν ξέρουμε αν θα το πράξει, μετά το κατάθεση Στεφάνου εδώ στην πλατεία Συντάγματος, να πάει με τα πόδια στην διαφύση του εθνικού κήπου και να κατέβει στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα το δούμε όμως αυτό αν θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστα προχωράει τώρα προς το σημείο του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, προκειμένου να αποδώσει τιμές με την κατάθεση Γιάννη του Στεφάνου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός βρίσκεται εδώ στην ελληνική πρωτεύουσα για να εκφράσει τη στήριξή του στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι θα υπογράψει μια κοινή διακήρυξη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μια κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας και Λισαβόνας και μια διακήρυξη, μέσα σε αυτή τη διακήρυξη θα υπάρχουν και μηνύματα κατά της λιτότητας. Ο κ. Κώστας επισκέπτεται την, ακούμε τον εθνικό ύμνο της Πορτογαλίας αυτή την ώρα. Ο κύριος Κώστα έλεγε λοιπόν ότι επισκέπτεται την ελληνική πρωτεύουσα σε μια χρονική στιγμή που οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, με στόχο την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης που για την Αθήνα δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Και όπως μας έλεγαν κυβερνητικοί παράγοντες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, είναι αισιόδοξοι ότι τα επόμενα 24 ώρα η αξιολόγηση θα κλείσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, διότι ο κύριος Κώστας, το πρόγραμμα του κύριου Κώστα εδώ στην Αθήνα περιλαμβάνει και επίσκεψη στον Ελαιώνα, γύρω στις 3.30 ώρα το μεσημέρι, εκεί όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το προσφυγικό, η βοήθεια της Πορτογαλίας προς την Ελλάδα έχει εκφραστεί και έχει εκφραστεί από την αρμόδια υπουργό, την Μαργκερίτα Μάρκες, που βρέθηκε προχθές στην Αθήνα μαζί με άλλους 6 υπουργούς, 5 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρωτοβουλίο του κυρίου Ψηλάκη, και δήλωσε ότι η χώρα της, η Πορτογαλία, δηλαδή, θα δεχτεί 10.000 πρόσφυγες στο έδαφος της. Ήταν αρχικά η συμφωνία που έβλεπε 5.000, αλλά τελικά θα δεχτεί 10.000. Έχουμε την ανάσταση του ελληνικού εθνικού ύμνου αυτή την ώρα από την πάντα των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, λοιπόν, Γιάννη, αν έχουμε ολοκληρώσει, ακούμε και τον ύμνο της Πορτογαλίας, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούμε τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Συγγνώμη, αλλά προηγήθηκε και ο ύμνος της Πορτογαλίας. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν με ακούς, Μάριον. Ακούω, Γιάννη, προσπαθώ. Μαζί με τον υπουργό θα επιθεωρήσει τώρα το άτομο των ενόπλων δυνάμεων του στρατού της αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού. Να πούμε και το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Νωρίτερα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προχώ Παυλόπουλο, στο Προεδρικό Μέγαρο. Αμέσως τώρα μετά θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις αμέσως μετά την συνάντηση, γύρω στη 1.30 ώρα περίπου το μεσημέρι, και στις 3.30 περίπου ο κύριος Κώστα θα επισκεφτεί τον Ελαιώνα, εκεί όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες, για να δει από κοντά και την κατάσταση και το σε ελληνικές δομές φιλοξενείς. Ο κύριος Κώστας Γιάννη, τους εκπροσώπους αυτή τη στιγμή των ενόπλων δυνάμεων, συνοδεύεται από τον υπουργό επικρατείας. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να ακουστεί εκεί από το ζωντανό ρεπορτάζ που μας έδωσε.